προσκυτών επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Εγνωτήτε επιστός ο λόγος και περιπτώβουλο μέσα διεβεβαιούστε. Την αφορτίζωση καλών έργων το είσαστε, είχε πιστευτότε στο Θεό. Ταυτέστε τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης. Μουράζτες συζητήσεις και γενεαλογίες κέρης. Τη μάχας νομικάς περίστασο. Σίγαρον ωφελείστε μάταιοι. Αιρετικών άνθρωπων με τα μία επιδετών αυτοκατάκριτος. Μαρφανέντος αν δε ημέτερη καλών έργων το είσαστε. Στις αναγκαίες κρύες, να μειώσει να απερθεί. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία, ορθή, ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου. Δίνει πάση. Εκ του κατά Μαθαίων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομε. Είπεν ο Κύριος εις εαυτού μαθητές. Εμείς είστε το άντας της γης. Εάν δεν το άντας μορανθεί εν τίνει αδυστήσετε. Πίσω δεν ισχύει έτοιμη βήθην έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων πως και τόσο φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα σώσο Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κατερχόμεθα σήμερα και με τάχτα τα χείλη και εσύ ως εις πέρας αγάπη. Κότσον δε ημών την διάνοια και εμείς εξ ονειμών σου καζόμεθα εις διαγωνία του λαού σου και εις δόξαν σύν και του Πατρός σου και του Αγίου Πνεύματος νυν και αρή και εις τους αιώνας των άνων αμήν. Δόξα σου.
οπτική και μέλλον στους τρεις νομούς μας. Όψε, ανοίγουμε μαζί ένα καινούργιο κεφάλαιο σχόλια για την αναπτυξιακή πορεία αυτού του νομού. Πάλι μαζί προχωράμε για να δώσουμε προοπτική και μέλλον στους τρεις νομούς μας. Φίλες και φίλοι, με όραμα και τόλμη προχωράμε μπρος. Προχωράμε για να δικαιώσουμε όχι μόνο τις αδικαίωτες προσδοκίες, όχι μόνο για να λάβουν εκδίκηση τα όνειρα όπως λέμε, αλλά για να προχωρήσουν σε μια ανάπτυξη για τα παιδιά μας που τη δικαιούνται, για μια ανάπτυξη που την μπορούν οι περιοχές μας. Και υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις. Εμπρός για τη μεγάλη νίκη, για μας, για τα παιδιά μας, για τον τόπο μας. Φίλες και φίλοι, λαέ της Ξάνθης, φέρνουμε το μήνυμα της νίκης από την Καβάλα. Φέρνουμε το μήνυμα της νίκης από την Δράμα. Και σήμερα εδώ, σε αυτή τη συγκλονιστική παρουσία, σε αυτό το πλήθος, η νίκη είναι δική μας. Φίλες και φίλοι, δεν γυρίζει πίσω πια, η νίκη είναι εδώ με τη δική σας παρουσία και εμείς δεσμευόμαστε ότι από τις 14 το Οκτώβρη αρχίζει η δουλειά, γιατί η τετραετία που πέρασε ήταν μια τετραετία με χαμένες ευκαιρίες. Ο νομός Ξάνθης, ο νομός της Καβάλας, ο νομός της Δράμας έχουν πολλά να κάνουν αντάμα χέρι-χέρι. Και εδώ γιατί ο Παναγιώτης ο Σαλτούρος ξέρει, ο Παναγιώτης ο Σαλτούρος έχει περάσει τις εξετάσεις, γιατί ο Παναγιώτης ο Σαλτούρος με τους συνεργάτες του θα δώσουν αυτή την προοπτική που χρειαζόμαστε στην τρίτη χιλιετία. Τον ταλαιπωρημένο, τον αδικημένο. Σήμερα κρεμίζεις μια νομαρχία που βασάνιζε τον πολίτη για 4 χρόνια. Όλοι μαζί θα νικήσουμε κατά κράτος την αδράνεια, τη στασιμότητα, την έπαρση. Το αυγό έσπασε, το πουλί πέταξε. Στις 13 του Οκτώβρη θα νικήσουν τα πρόσωπα, η αυτοδιοίκηση, οι ιδέες, οι στόχοι, τα οράματα. Θα νικήσουν η απλότητα, η εμπειρία, η προσήμεια και η γνώση, η ανθρωπιά και η αποτελεσματικότητα, οι ορίζοντες ζωής και ευημερίας. Θα νικήσει η νομαρχία με ανθρώπινο πρόσωπο. Λαέ της Ξάνθης, υπέροχε λαέ, αισθάνομαι ταπεινός και δυνατός μπροστά στο μεγάλο ρεύμα πολιτικής ενότητας και
κοινωνικής που σημάτησες γύρω μας. Γνωρίζεις καλά, ξανθιώτη και ξανθιώτησα, ότι δεν ψηφίζεις για πρωθυπουργό και κυβέρνηση, αλλά ψηφίζεις για τον τόπο μας, για το μέλλον μας, για τα παιδιά μας. Χωρίς κομματισμό και εσωστρέφεια, όλοι μαζί, ψηφοφόροι όλων των κομμάτων, βλέπουμε το συμφέρον μας. Δεν είμαστε τυφλοί και ξηρώμενοι. Ιεραρχούμε τις αξίες και τους στόχους μας όλοι μαζί πάνω από τα κόμματα στις εκλογές του Οκτωβρίου. Γνώμονας και οδηγός είναι το μέλλον και η ευημερία, ο τόπος και η ευτυχία του. Είμαστε όλοι μαζί, χωρίς διακρίσεις μεταξύ μετέρων και όχι, μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων, μεταξύ πλούσιων και φτωχών. Μάτια προσπαθούν οι αντιπαλοί μας να βρουν δεκανίκια στον φανατισμό, στην υποδούλωση της νομαρχίας, στον κομματισμό. Εμείς τους λέμε ότι η νομαρχία ανήκει σε όλους και σε όλες, σε όλα τα κόμματα και σε κανένα αποκλειστικά. Τι θέλουμε επιτεμόνευση, ανεξάρτητη, με ένα και μόνο σκοπό και στόχο που είναι η υπηρεσία του τόπου και του πολίτη, αδιάφορα από τι ψηφίζει ο καθένας στις εθνικές εκλογές. Διατηρήσουν εν γνώση του κακού που προκαλούν στον τόπο ότι έχουν αντίπαλο την κυβέρνηση. Τεράστιο λάθος για τον ομό μας. Εμείς την κυβέρνηση, την κάθε κυβέρνηση, τη θέλουμε και τη θεωρούμε συνεργάτη, εταίρο, συνομιλητή. Η νομαρχία αυτοδιοίκηση ένα σκοπό έχει, να διεκδικεί, να σχεδιάζει, να δημιουργεί, να είναι δίπλα στον πολίτη και να μην κάνει αντιπολίτευση σε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Μόνο η συνεργασία είναι το συμφέρον του τόπου. Αυτό ακολούθησε πιστά ο αείμνηστος Φίλιππος Αμυρίδης. Μαζί και αυτοί που δεν θα μας ψηφίσουν και αυτοί που μας τοπατούν. Όλοι μαζί. Η νίκη είναι όλων μας. Η νίκη είναι μεγάλη. Και φτάνει να τη μοιραστούμε όλοι μας. Αυτοί που θα μας ψηφίσουν και αυτοί που δεν θα μας ψηφίσουν. Γεια σας. Ομολογώ ότι δεν περίμενα τόσο κόσμο. Βρίσκομαι σε μια πραγματική και μου έλειπε προεκλογική συγκέντρωση, πραγματική. Αλλά το κυριότερο απ' όλα είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί δίπλα μου στέκεται ο συνδυασμός της νίκης. Και είμαι διπλά χαρούμενος, γιατί δεν είναι μόνο ο συνδυασμός της νίκης, είναι οι αυριανοί μου άξιοι συνεργάτες που μαζί θα οικοδομήσουμε τη νέα αυτοδιοίκηση και αυτοδιοίκηση του 21ου αιώνα. Ξέρετε κάτι, τα πρόσωπα, οι διαδρομές, οι παρατάξεις, οι ιδέες, οι επιλογές, οι πρακτικές είναι πια γνωστά σε όλους. Κανείς δεν μπορεί να κρύψει το πραγματικό του πρόσωπο. Αν είναι κάτι ενδιαφέρον να μας πει η εποχή μας, είναι ότι κανείς δεν μπορεί να παραστήσει τη Σουρφοκάμηλο, να βάλει το κεφάλι στην άμμο και να κάνει ότι δεν τη βλέπουν. Και το λέω αυτό, στη νέα την αποκέντρωση. Το 1982 φτιάχνονται οι πρώτες συνηγετικές επιτροπές, τα πρώτα αντιπροσωπευτικά μοναρχιακά συμβούλια, όχι εκλεγμένα αντιπροσωπευτικά, και οι πρώτοι θεσμοί λαϊκής συμμετοχής. Το 1984 οπλίσαμε την τοπική αυτοδιοίκηση με δημοτικές επιχειρήσεις, με τον 14-16. Το 1986 φτιάξαμε τις περιφέρειες της χώρας και μιλήσαμε για πρώτη φορά για την περιφερειακή της συγκρότηση. Και
την διαίρεση. Στηρίχτηκαν τα επόμενα χρόνια, στηρίχτηκε η περιφερειακή ανάπτυξη. Το 1989, το 1990 στις εκλογές, το βασικό αίτημα ήταν η οικονομική αυτοδυναμία της αυτοδιοίκησης. Και με το 18-28, τα ψυχεία του κρατικού προϋπολογισμού που έπεσαν τα τραπέζια των υπουργών για να γίνουν κάτι ελάχιστες καρέκλες και γραφεία σε κάθε δήμο, γίνανε εκατοντάδες εκατομμύρια και δισεκατομμύρια. Με αποτέλεσμα η αυτοδιοίκηση να μπει για πρώτη φορά στην ανάπτυξη της χώρας σαν πραγματική σπονδυλική στήλη, σαν ένας θεσμός, όχι απλά λαϊκή συμμετοχή σε εκπροσώπησης και δημοκρατίας, αλλά σαν ένας αναπτυξιακός θεσμός, ο οποίος έπαιρνε το μερίδιο της δικής του ευθύνης για ό,τι συνέβαινε σε όλη την επικράτεια. Η Ανατολική Μακεδονία Θράκη στα πλαίσια του... Όταν το όνειρο γίνεται πράξη. Η εκδίκηση έχει μέσα την έννοια του αγώνα, όχι του μίσους, της συστάτευσης, όχι της αντιπαράθεσης.